Σε απολαμβάνουμε στη γη της Ελιάς. Έχεις κοινά στοιχεία με το ρόλο σου? Όχι καθόλου. Αν είχα κοινά στοιχεία θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Είναι το άκρος αντίθετο από εμένα η Μυρτάλη. Όταν σε συναντάνε στον δρόμο, τι σου λένε? Παλιά μου λέγανε καλά. Τώρα έχουν αρχίσει και μου λένε κακά. Μου λένε κορίτσι μου, γιατί έγινες έτσι και γίνε πάλι καλή και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πραγματικότητα, οπότε σπάμε και λίγο χαβαλέ με όλο αυτό. Όταν σε είχε καλέσει ο Ανδρέας Γεωργίου για να περάσεις από το casting, πώς είχες αντιδράσει? Δεν το πίστευα, εγώ νομίζω ότι δεν θα με πάρει. Και μετά ξαναμιλήσαμε και μου είπε ετοιμάσου, ξεκουράσου, γιατί θέλω να είσαι φρέσκια όταν θα ξεκινήσουμε. Δεν το περίμενα καθόλου. Οι γονείς σου είναι αυστηροί επειδή είναι και του χώρου και γνωρίζουν καλύτερα? Εντάξει, όχι, δεν είναι πολύ αυστηροί γενικά. Θα έλεγα ότι είναι πολύ ελαστικοί και γενικότερα με αφήνουν να κάνω ό,τι πιστεύω εγώ ότι είναι σωστό. Να πηγαίνω με το αισθητό μου πάντα, μου λένε. Δεν είναι τόσο αυστηροί. Ποια είναι η σχέση σου με τη μητέρα σου, Ευελίνα Παπούλια? Άψογη. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Με βοηθάει στα πάντα, την εμπιστεύομαι και σαν φίλη μου πλέον. Ναι, έχουμε πολύ καλή σχέση με μάνα. Θα σας βλέπουμε σε κάποιο σύριαλ ή στο θέατρο να παίζετε μαζί? Μπα, όχι ακόμα. Εσύ δεν θα ήθελες ή εκείνη? Και οι δύο, και οι δύο. Η μία πιστεύω θα έχει άγχος για την άλλη και θα είναι λίγο περίεργο. Έχετε κάνει και ένα κοινό τατουάζ μαζί με τη μαμά σου. Τι συμβολίζει? Είναι ένα τριαντάφυλλο που παλιά μου έλεγε τριαντοφυλένια. Μου αρέσουν επίσης πολύ τριαντάφυλλα, οπότε το κάναμε και οι δύο. Έχουμε και το όνομα. Εγώ το Ευελίνη μου το Χειροβίτη και έχουμε βάλει διαφορετικά χρώματα γιατί εμένα μου θυμίζει πιο πολύ το κόκκινο, η μου είναι πιο έντονος άνθρωπος και σε μένα έχει βάλει στο δικό της καρπό το γαλάζιο που είναι λίγο πιο ήρεμο. Έχει γραφτεί ποτέ κάποιο δημοσίευμα για σένα που να μην ισχύει και να σε έχει ενοχλήσει? Α, ναι. Ότι είμαι έγκυος, ότι παντρεύομαι, τέτοια πράγματα. Το που δεν ισχύει, ευχαριστώ. Στα προσωπικά σου πώς σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο? Είμαι καταπληκτικά. Τι άλλο να περιμένουμε από σένα επαγγελματικά εκτός από τη γη της Ελιάς? Σε λίγο καιρό, λογικά μέσα στον επόμενο μήνα, θα βγάλω κάποιες τσάντες τις οποίες σχεδιάζω εγώ.